Ταιριάζει. Χωρίς να διαβάσει καν κείμενο. Ναι. Μόνο από τις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους. Είναι πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να δείξουμε και κάποιες. Θα προσπαθήσω. Μιλήστε μας λίγο λοιπόν για αυτή την έκδοση. Αυτή η έκδοση ήταν έτσι. Υπήρχε μια σκέψη στο να προβάλλουμε περισσότερο το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής, να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο την κοινωνία αλλά και τους διάφορους χορηγούς. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που στέκεται δίπλα στο πρόγραμμα της Διερευνητικής Επιτροπής. Και η προσπάθειά μας όμως έπρεπε να βρούμε τον κοινό παρονομαστή. Ναι. Γιατί αντιλαμβάνεστε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αν αγγίζαμε το θέμα από την πολιτική του πτυχή, δεν θα υπήρχε κοινός παρονομαστής. Θα σας δείξω κι άλλες περιμένες. Το αγγίξαμε από την ανθρωπιστική του πτυχή, μέσα από συνεντεύξεις των επιστημόνων, πώς βιώνουν αυτοί να βρίσκονται σε αυτή την εργασία, αλλά και προσωπικές ιστορίες, γιατί κάποιοι έχουν χάσει δικά τους αγαπημένα πρόσωπα, κάποιοι τους έχουν βρει, κάποιοι δεν τους έχουν βρει ακόμη. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, στέλνει τα δικά του μηνύματα για την ζωή, για τη μεγάλη της αξία και τι σημαίνει για αυτές τις χαμένες ζωές και τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους τόσα χρόνια να περιμένουν τους δικούς τους ανθρώπους που τελικά η προσμονή που το κάποιος να είναι ζωντανός καταλήγει σε ένα άλλο αποτέλεσμα, όχι απλά συμπερασματικά, απλά στην πράξη πλέον. Ακόμη και αυτό το αποτέλεσμα πολλές φορές θα το δείτε μέσα από τις φωτογραφίες. Δεν είναι ούτε και αυτό το αναμενόμενο, δηλαδή ένας ολοκληρωμένος σκελετός, εμείς το λέμε ανατομικό στην επιστήμη ανθρωπολόγη. Και είναι το παράπονο κάποιων, ιδίως νομίζω συγγενών των αγνωμένων της Άσσας. Και της Άσσας και του Κορνόκηπου και πάρα πολλών. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι, ή αυτή είναι η σκόη μετακίνηση, ή γιατί δυστυχώς υπήρχε διατάραξη του χώρου, η οικοδομική ανάπτυξη και δεν φτάνουμε. Με εισαγωγικά θα το έλεγα, στο επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν ήταν, δεν θα έπρεπε να ήταν αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά αυτή είναι η ομή πραγματικότητα και για μας που ζούμε καθημερινά και εργαζόμαστε σε αυτό το χώρο. Εγώ και πριν μου λέω για τους εκπαιδευτικούς, είναι ένα λειτουργήμα. Δεν προσπαθούμε και εμείς, φανταστείτε εμείς Τουρκοκυπρίους, να σπάσουμε τις διαχωριστικές γραμμές για να φτάσουμε στο τελικό για τους συγγενείς. Βλέπω ότι έχει ιστορίες και από τις δύο πλευρές και ήθελα αυτό έτσι λίγο να το σχολιάσουμε, γιατί ο ανθρώπινος πόνος, η απώλεια, δεν έχει ούτε φυλή, ούτε καταγωγή. Είναι ο ανθρώπινος πόνος, όπως είπα, μέσα από τους επιστήμονες. Το πρόγραμμα, ξέρετε, είναι δικοινοτικό. Η μεγάλη πλειοψηφία, το 99% θα έλεγα, είναι Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι νέοι επιστήμονες. Μόνο δύο που εργάζονται στο ανθρωπολογικό εργαστήρι προέρχονται από ξένες χώρες. Και προσπαθήσαμε να στείλουμε έτσι ένα κοινό μήνυμα και προς τις κοινωνίες και προς τους συγγενείς, ότι θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε για το καλύτερο μέσα από ένα χρονοβόρο και επίπονο έργο. Έχουμε περιγράφονται μέσα από τις συνεντεύξεις όλες οι φάσεις του προγράμματος, από το ερευνητικό, στη συνέχεια τον ασκαφική προσπάθεια, ανθρωπολογικές και γενετικές εξετάσεις, μέχρι και την παράδοση των λειψάνων και για την ταφή, μια πρέπουσα ταφή, που ο καθένας μπορεί να δώσει τις δικές του ερμηνείες στο τι σημαίνει ταυτοποίηση για αυτόν, πρέπουσα, ταφή. Γιατί ο καθένας, αντιλαμβάνεστε, έχει τα δικά του δεδομένα. Σίγουρα. Δηλαδή, οι λέξεις κρύβουν πάρα πολλές ερμηνείες από πίσω. Εμείς αφήσαμε τους επιστήμονες να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα, χωρίς να κάνουμε, να ασκήσουμε κριτική, χωρίς να αλλάξουμε ούτε τα α ούτε τα β τους. Χωρίς λογοκρισία, λοιπόν. Χωρίς λογοκρισία. Και νομίζω ήταν το πιο σοφό και το πιο σωστό που κάναμε. Εξού και αυτό πρέπει να, νομίζω, να συμβαίνει όταν υπάρχει προσωπικό, να το αφήνεις ελεύθερα να εκφράζεται. Το πώς νιώθει και πώς βλέπει αυτό το πρόγραμμα. Έχει φοβερές ιστορίες πάντως εδώ και από τις ανασκαφές, από τις θα δείτε μέσα εμπειρίες τους. Έχετε κάποια που έτσι σας έχει κάνει εντύπωση και έχετε ξεχωρίσει? Διαβάζω εδώ, ας πούμε, για την ανασκαφή που γινόταν στο Στρόβολο. Η ανασκαφή που γινόταν στο Στρόβολο, ξέρεις, να έχεις μεγάλες έτσι, προσδοκίες και μετά το αποτέλεσμα να είναι αποτυχία. Ναι. Αλλά όμως προσπαθούμε να αγγίξουμε τη θετική πλευρά, γιατί αυτό που λέω για στους άλλα μέλη είναι ότι σε κάποια φάση, όταν αυτό το πρόγραμμα θα φτάσει στο τέλος του, που σίγουρα δεν είναι πολύ σύντομα, έχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Πολλοί πόντε αλληλεγγύοι αγνοούμενοι, 800 Ελληνοκύπροι, 200 Τουρκοκύπροι, και δεν θα το αποφύσουμε εμείς, θα το αποφύσουν σίγουρα οι ηγέτες, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και κατ' επέκταση και η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ότι τι. Ότι θα
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της διερευνητικής επιτροπής, αλλά παραλαμβάνω ότι αν παρεξηγούμε, δεν μιλάμε για τώρα, ούτε για τον επόμενο χρόνο, ούτε για τον μεθεπόμενο χρόνο. Υπάρχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει. Υπάρχουν σημεία. Γιατί το έλεγα αυτό, ναι. Να το ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Το έλεγα αυτό για να δείξω και την σημασία των αποτυχημένων ασκαφών. Γιατί σε κάποια φάση θα καλεστούμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτούς που πιθανόν να μην εντοπίσουμε για τους λόγους που δεν εντοπίσαμε τα οστά τους. Ναι. Και θα θεωρώ ότι θα υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχει τεράστια οικοδομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα κατεχόμενα, υπάρχουν περιβαλλοντικές αλλαγές. Υπάρχουν σημεία που τα ξέρουμε και δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε για συγκεκριμένους λόγους. Είναι στρατιωτικές περιοχές που δεν υπάρχει η πρόσβαση όπως στις πολιτικές περιοχές, γιατί είναι 10 ανά το χρόνο, που σίγουρα πλέον έχουμε υπερβεί τις 30, άρα πιθανόν ή θα εστιαστούμε στα 3 χρόνια, επειδή τώρα οι περιοχές είναι 35, ήδη όμως κάναμε τις 8, άρα μας υπολείπονται άλλες 27, ή θα είναι στη χρονική περίοδο των 3 χρόνων, ή θα πάμε και σε 4 χρόνο, το 2019, γιατί το ερευνητικό, η ερευνητική προσπάθεια συνεχώς αυξάνεται και οι προσπάθειες μας εστιάζονται περισσότερο στο ερευνητικό κομμάτι. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ιδιαίτερα την τεχνολογία, την τεχνολογία και στο πεδίο της έρευνας, αλλά και της επιστήμης που συνεχώς αναπτύσσεται και στα ανθρωπολογικά και στις γενετικές εξετάσεις, για να μπορέσουμε να μικρύνουμε το χρόνο της αναμονής για την ανασκαφή και την εκταφή των οστών, αλλά και της αναμονής για τις ανθρωπολογικές και γενετικές εξετάσεις. Επειδή έχουμε ερωτήσεις από τον κόσμο, κύριε Νέστρος, πού μπορεί να βρει κάποιος την έκδοση? Την έκδοση, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι την έχουμε στη Μύτη Σένε και την έχουμε δώσει σε όλους τους συγγενείς, τον αγνωμένο, το πρόσωπο το οποίο είναι ο σύνδεσμός μας. Την έχουμε αποστείλει ταχυδρομικός και θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, γιατί τους παραδίδεται στο χέρι. Και επιπρόσθετα το τυπογραφείο για μια συγκεκριμένη επιστολή που αποστέλνουμε ως τα 3 μέλη, και αυτούς πρέπει να τους ευχαριστήσω. Από εκεί και πέρα συνεργαστήκαμε με 2 εκδοτικούς οίκους, ένα ελληνοκύπριο εκδοτικό οίκο και ένα τουρκοκυπριακό. Άρα οι ελληνοκύπριοι μπορούν να το πάρουν από τον εκδοτικό οίκο Αρμίδα στην ιστοσελίδα τους, ή σε βιβλιοπωλεία, τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, ή ακόμα αν κάποιος βρίσκεται στο εξωτερικό μπορεί να το αγοράσει από το amazon.co.uk και από το amazon.com. Και επιπρόσθετα, νομίζω σε ένα μήνα μπορεί να διατίθεται και ηλεκτρονικά από αυτούς τους εκδοτικούς οίκους. Πολύ ωραία. Πάντως είναι φοβερές οι φωτογραφίες. Έτσι με μια γρήγορη ματιά, πολύ ενδιαφέρουσες οι ιστορίες. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τις οικογένειες. Είναι υποχρέωση μας, ειδική υποχρέωση. Είναι υποχρέωση για την πατρίδα μας. Γιατί αυτές οι χαμένες ζωές έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία. Όλους μας βασανίζουν τα καθημερινά μας και τα θεωρούν μεγάλα ζητήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Επειδή αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Αλλά αν κάποιος ανατρέξει λίγο από πίσω, θα δει ότι αυτές οι χαμένες ζωές και άλλες ζωές είναι τα αυτά που μας προβληματίζουν, είναι πολύ μικρά. Μα νομίζω και δεν υπάρχει και κανείς πλέον, κύριε Νέστορος, που να μην ξέρει κάποιον, που να έχει ένα γνώμενο. Μπαίνουμε σε σπίτια. Ασφαλώς. Και πάντα θα δεις μια φωτογραφία. Είναι κοινό. Οι οικογένειες, θα ήθελα να στείλω μήνυμα ότι δεν τις ξεχνούμε, είμαστε κοντά τους. Θα συνεχίσουμε το έργο μας με πιο ουσιαστικό τρόπο. Δικαιολογημένες πολλές φορές είναι και οι... Υπάρχουν παράπονα, έτσι κάποτε που ίσως να νιώθουν ότι μπορεί να μην, κάτι να μην κάναμε σωστά. Λάθη θα υπάρξουν, αλλά και προβλήματα, τα οποία όμως το σημαντικό για μας είναι όταν τα συζητάμε την επόμενη φορά και περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, να είμαστε σε θέση να πούμε ναι, το επιλύσαμε, απλά δεν το ακούσαμε και το αφήσαμε στο περιθώριο. Μακάρι. Ή το κρύψαμε κάτω από το χαλί. Είμαι αισιόδοξος. Θα ήθελα να πω, πρώτη φορά θα το πω, ότι ετοιμάζεται και ένας καινούριος στρατηγικός σχεδιασμός για την προσπάθεια μας. Γι' αυτό σας είπα, έχουμε πολλή δουλειά για το 2017 και το 2020, ναι. 2017-2020, που θα εντάξουμε στην προσπάθεια μας πολύ καινούρια τρόπους εργασίας, πιο σύγχρονους, χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών, που είναι πάρα πολύ χρήσιμες, ιδιαίτερα χάρτες δορυφορικούς, κωδικοποιήσεις και στο ανθρωπολογικό εργαστήρι θα αξιοποιήσουμε τις αξιολογήσεις που έχουμε. Γι' αυτό ούτως ή άλλως
και εκπαιδεύουμε τον κόσμο μας με διεθνή σεμινάρια στο εξωτερικό, αλλά και γι' αυτό τους κάνουμε εκπαιδεύσεις στην Κύπρο με ξένους ευνοσμένες αξίας επιστήμονες. Δηλαδή, θέλουμε να είμαστε πάντα μπροστά από τις εξελίξεις και όχι πίσω από τις εξελίξεις. Ένα μικρό παράδειγμα, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη βάση δεδομένων με τα γενετικά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι θα μας δημιουργήσει μεγάλη δυσκολία, γιατί πρέπει να ξαναπάμε πίσω στους συγγενείς για να αυξήσουμε τον αριθμό των αλληλουχιών. Από 16 να πάει 24, που το 24 μας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Όμως θα το αξιοποιήσουμε για υποθέσεις που δεν μας δίνουν ταυτοποίηση ή δεν μας οδηγούν, δεν έχουμε μεγάλα ποσοστά στην πιθανότητα ταυτοποίηση. Έχουμε ένα σχεδιασμό πολύ πιο καλύτερο. Με νέα εργαλεία. Με νέα εργαλεία, τα οποία θα τον ακολουθήσουμε. Για να έχουμε πολύ καλύτερο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για αυτούς τους ανθρώπους να είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Γιατί αν δεν είμαστε εμείς αισιόδοξοι, δεν μπορούσαμε να τους εμπνεύσουμε, να τους τουλάχιστον να μπορούμε να νιώθουν ότι υπάρχει ελπίδα. Να είμαστε και αισιόδοξοι, αλλά να είμαστε και παραγωγικοί την ίδια ώρα, κύριε Νεστός. Γι' αυτό είπα ότι λοιπόν, θα βελτιωθεί. Ό,τι γίνεται και όταν μας γίνεται κριτική, είναι καλά να παίρνουμε τα θετικά και να γινόμαστε καλύτεροι. Η κριτική πάντα έχει κάτι να προσθέσει, όσο και αν δεν μας αρέσει. Φτάνει να δεις τη θετική της πλευρά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι που το βλέπετε έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εντάξει. Δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Τι να κάνουμε, υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Ότι η κριτική πάντα έχει και το καλό της και το